παράσταση όλου του ναού της Ακρόπολης. Και είναι ένας γίγαντας δίπλα στο ναό. Όντως. Κι, έλα πως θα δω, έλα πως το. Κάνει μπου, κάνει φάνη πάνω το ναό, να σε κάνω μπου. Πού είναι ο γίγαντας? Πάνω από εκεί. Σήκω το κεφάλι τώρα ψηλά. Τσα! Α, ένας γίγαντας. Δεν βλέπω. Και ναι, πετάμε πάνω από ελικόπτερο, ψηλά βλέπετε κάτω το κένο. Το σκέπαστο της αρχαίας αγοράς σας. Είναι αυτό έτσι περιμετρικό. Εδώ στην αρχαία αγορά, στη στοά του Ατάλου, δύο παιδιά αγνοούνται. Έργα ιστοροκλασικών και ελληνιστικών χρόνων, 4ο-3ο αιώνα π.Χ. Ιδεαλιστικές μορφές θεών και θρηπτών. Άγαλμα κόρης της Αρτέμιδος. Και κορμός αγάλματος Αρτέμιδος Βουλέας. Κεφαλή υπερφυσικού αγάλματος Αφροδίτης. Κεφαλή γυναίκας 4ου αιώνα π.Χ. Ρωμαϊκά αντίγραφα κλασικών έργων 1ου και 2ου αιώνα μετά Χριστόν. Τα αθηναϊκά εργαστήρια να παράγουν κλασικά έργα. Τα δω έργο τέχνης. Λεπτομέρεια. Πολαράκι σπέσια. Καλύτερη στεναθούσα. Κεφαλή θεάς πιθανός Περσεφόνης. Κεφαλή Μελεάργου, κεφαλή Μελεάργου 1ου αιώνα μετά Χριστόν. Κεφαλή Μεγάλου Αλεξάνδρου. Oh, the Great Alexander. Κεφαλή Μεγάλου Αλεξάνδρου ή Ευουλέως Θεού, συνδεδεμένο με τα Ελευσίνια Μυστήρια, 2ου αιώνα μετά Χριστόν. Μητελές αντέγραφου έργου του 4ου αιώνα. Κοίτα, αντίγραφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι αυτό το πρόσωπο. Βλέπεις. Πετάμε με ελικόπτερο πάνω από την Αθηναϊκή αγορά. Περιμετρικά. Ρωμαϊκά πορτρέτα 1ου-2ου αιώνα, πλούσιοι αστεί της Αθήνας κατά αυτοκρατορικά πρότυπα. Μεγαλοαστή με Δάφνη Στεφάνη. Εικονιστική κεφαλή Έλιου Βέρου. Ο Κέσσερας Έλιος Βέρος ήταν γιος από υιοθεσία του αυτοκράτορα Αδριανού, πέθανε πριν τον διαδεχθεί. 2ου αιώνα μετά Χριστόν. Αυτός ποιος είναι? Κοσική κεφαλή Τραϊανού. Φέρει Στεφάνη Δάφνης, πιθανώς να ήταν ένθετη σε άγαλμα θωρακοφόρου.
98 με 117 μετά Χριστόν. Εικονιστική πρωτομή νέου, πρώτος αιώνας μετά Χριστόν. Κορασγή πιθανώς ιερέα. Δεύτερος αιώνας, φέρει στρόφιον, πλατιά, ταινία, ένδειξη ιεροσύνης, ίσως άνθρωπος των γραμμάτων. Εικονιστική κεφαλή γυναίκας. Δεύτερος πιθανώς, εικονίζεται η Φαυσίνα, η νεότερη σύζυγος του αφοκάτρου Μάρκου Αυρίλιου. Oh. Εικονιστική κεφαλή γυναίκας, δεύτερος αιώνας. Η τελής κοινωνική κεφαλή γυναίκας πιθανώς, λέει, εικονίζεται η Φαυσίνα, νεότερη σύζυγος του αφοκράτου Μάρκου Αυρέλιου. Η κεφαλή προϊζόταν για ένθεση σε άγαλμα ηματιοφόρου μορφής. Πιο καλή είναι αυτή. Η κεφαλή προϊζόταν για ένθεση ηματιοφόρου. Εικονίζεται ο Μοιραγένης, γιος του Δρομοκλέους από τον Δήμο της Κύλης, επώνυμος άρχων της Υποθονίδος Φυλής. Κοίτα εδώ, λεπτομέρεια. Σμήλευση. Ερμαϊκές στήλες με προτέρα δημοσίων λειτουργών. Τμήμα τιμά. Ιδιώτης και επιφανής πολίτης στη Ρωμαϊκή Αθήνα, τρίτος μετά Χριστόν. Είναι ο ήλιος τώρα εκεί. Καταζητείτε ζωντανός ή νεκρός. Αυτή η Ισπανίδα τελικά στη Νέα Υόρκη λιμένανε. Στη Νέα Υόρκη μένανε. Αυτή που φωνάξαμε για να πάνε στο ναό. Ναι. Να. Μίλησα μαζί τους. Έξω πάνω. Λέει, είναι λέει ακριβά. Και ναι, εδώ η λαϊκή αγορά και το ηλεκτρικό που πέρασε και ο ναός. Και εδώ κοιτάτε γίνεται από κόσμο.